Σουλτάνων προς την Μονή του Αγίου Ιωάννου του Σπάτου. Πριν, 100 χρόνια πριν καταλάβουν τα Δωδεκάνησα. Τι επιστολή είναι αυτή? Σεβασμιότατοι γέροντες και ηγούμενοι του μοναστηρίου της Πάτμου, το σπουδαίο σας ίδρυμα καθαγιάζει όλη την περιοχή. Να γνωρίζετε ότι εμείς προστατεύουμε κάθε σας δράση, εάν επιθυμείτε να έρθετε προς τις ακτές της Μικράς Ασίας, γιατί δεν την έλεγα, να προμηθευτείτε οτιδήποτε, θα είστε υπό την προστασία μας. Πριν ακόμη φτάσουν εκεί. Τα μοναστήρια του Αγίου Όρους έχουν, σε κάθε μοναστήρι του Αγίου Όρους, αν πάτε, φυλάσσονται, δεν έχω πάει, αλλά ξέρω από τα έγγραφα, φυλάσσονται τα έγγραφα των Οθωμανών Σουλτάνων. Λογικό είναι, διότι έτσι προφυλάσσεσαι από τυχόν. Λοιπόν, στα Άγιον Όρους υπάρχουν έγγραφα των Σουλτάνων, όταν ακόμα ήταν στην Αδριανούπολη, που διαβεβαιώνουν το Άγιον Όρος. Λόγια δηλαδή, εισαγωγή είναι που ο Θεός να είναι μαζί σας και τα λοιπά, και να ξέρετε ότι εμείς οι άνθρωποι αυτοί παίζουν το ρόλο του προστάτη της Ορθοδοξίας. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι με αυτό κερδίζουν πολιτικό κύρος ανάμεσα στους πληθυσμούς. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Να σας διαβάσω της εποχής εκείνης κείμενα που εντυπωσιάζεσαι. Ο Ιωσήφ Βριένιος, που είναι στέλεχος της Εκκλησίας πριν από την άλωση Κωνσταντινούπολης, γράφει: «Υπό τους Οθωμανούς, η Εκκλησία διασώζει, η Εκκλησία το εαυτής αμετάβλητον αποσώζει σχήμα». Δηλαδή, όταν κατακτάται η περιοχή, μια περιοχή από τους Οθωμανούς, η Εκκλησία δεν πλάττει. «Και αρχιερείς και ιερείς και διάκονοι εν μέση έθνεση», δηλαδή ανάμεσα στους άλλους λαούς, «τα του βαθμού των ακολύτως ανίουσι». Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει ένας Μητροπολίτης και ένας Επίσκοπος, τα κάνει ακολύτως, χωρίς κανένα πρόβλημα. «Και εκασταχού τα θεία ιερουργείται μυστήρια». Και όπου υπάρχει, γίνονται τα θεία μυστήρια. Και αυτά τα λέει πριν την άρση της Κωνσταντινούπολης. Να σας πω άλλο. Ο Γενάδιος, ο Πατριάρχης Γενάδιος. «Οι γνώσεις ομού και η φιλανθρωπία», εννοεί του Μωάμεθ του Προφητή, «ανέστησε την Εκκλησία και την κατέστησε ελευθέραν μετά των πολλών αυτού δωρεών». Για τον Μάνα τον Προφητή μιλάει. Ο Μάξιμος ο Μανουήλ Μαλαξός, πάλι στέλεχος της Εκκλησίας, μιλάει για τον Μάνα τον Προφητή και λέει: «Αγάπησε πολλά το γένος των χριστιανών και έβλεπε καλώς και ορισμόν έδωκε», εννοεί τον ορισμό τον περάτη που έδωσε στο Πατριάρχη, «και έκαμε και μεγάλας φοβέρας εις εκείνους όπου να πειράζουν ή διαβάλουν τεινά των χριστιανών να παιδεύονται βαρέως». Συγγνώμη που σας έβλα. Δηλαδή, συγγνώμη. Εδώ πέρα, αυτά τα κείμενα, πιστεύω ότι συμφωνεί. Για το 1326 είναι οι Τούρκοι, μόλις έχουν πάρει την Προύσα, δηλαδή ακόμη στην αρχή τους, στα μπουνταλάδικά τους θα έλεγε κανείς, ακόμη δεν έχουν γίνει έτσι. Και πάλι συναντά ένας λόγιος Βυζαντινός, τον Ουμούρ, έναν στέλεχος της διοίκησης των Οθωμανών, και λέει για τον Ουμούρ: «Ου βάρβαρον ο βάρβαρος είχε τον τρόπο, αλλά ήμερον και παιδείας ελληνικής το παραπανεχόμενο». Ανάμεσα δηλαδή σε αυτούς τους Οθωμανούς υπήρχαν ακόμα
γιατί στη Σελτσουκική ιστορία υπήρχαν πολλοί εκ των λογίων που μάθαιναν αρχαία ελληνικά και κάποιοι Οθωμανοί στο χείλε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν ξέρουν αρχαία ελληνικά. Γιατί είναι πολύ κουραστικό να μαθαίνεις, είναι φασιστικό να μαθαίνεις αρχαία ελληνικά. Κυριολεκτό, κυριολεκτό. Και ενώ ο Μουρ μάθαινε αρχαία ελληνικά το 1326, 120 χρόνια πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Άλλο που ήθελα να σας διαβάσω και το είχα εδώ, γιατί είναι εντυπωσιακές φράσεις. Η Εκκλησία ήταν ευγνώμων στους Οθωμανούς που διέσωσαν την Ορθοδοξία. Το 1715 εκδίδεται ένα βιβλίο από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ο συγγραφέας του είναι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Δοσίφεως. Ονομάζεται «Ιστορία περί των Ιεροσολύμης Πατριαρχευσάντων». Και στο βιβλίο αυτό γράφει το εξής. «Η Θεία Πρόνοια εξαπέστειλεν τον Μωαμίτην», τον Μωάμι του Πορθητή δηλαδή, έτσι, «και κατέριξε την Βασιλεία και διέλυσε τους παλαιολόγους δηλαδή, ή να διασώσει αδιάσυστον την Εκκλησία». Διότι οι παλαιολόγοι ήταν ενωτικοί και οι Οθωμανοί διατήρησαν, ανέβασαν πατριάρχη ανθενωτικό, διεσώθη κατά αυτούς. Να σας διαβάσω πάλι, έχουμε πολλά τέτοια κείμενα, δεν είναι ένα και δυο. Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, από πατριαρχικά χέρια γραμμένα. Το 1790, πότε βγήκε, τότε νομίζω, εξεδόθη η πατρική διδασκαλία, αν το έχετε ακούσει, για την οποία ο Κορέης έγραψε την αδελφική διδασκαλία. Πάλι από πατριαρχικό χέρι. Και ακούστε τι γράφει, στην δεύτερη παράγραφο. «Ιδέτε λαμπρότατα τι οικονόμησε ο άπειρος εν ελέη και πάνσοφος ημών Κύριος, δια να φυλάξει και άφθης αλόβητον την Αγία και Ορθόδοξον πίστην ημών, των ευσεβών, και να σώσει τους πάντες». Άρα ο Θεός είχε το σχέδιο. Και λέει, ποιο ήταν αυτό. «Ήγηρεν εκ του μηδενός την ισχυράν ταύτην βασιλεία των Οθωμανών, αντί της των Ρωμαίων ημών βασιλείας». Αντί της των παλαιολόγων εννοεί. Η Εκκλησία δεν τους συγχώρησε ποτέ για το ότι ένωσαν την Εκκλησία, ότι ήταν ενωτική. Προσέξτε τι προσθέτει. «Αντί της των Ρωμαίων ημών βασιλείας, η οποία είχε να αρχίσει τρόπον τεινά να χωλαίνει στα της Ορθοδόξου πίστεως φρονήματα. Και ύψωσε την βασιλεία αυτήν των Οθωμανών περισσότερον από κάθε άλλη». Ο Θεός το έκανε αυτό. Με συγχωρείτε, έχω και μια ηλικία. «Δια να αποδείξει έναν αμφιβόλος ότι θείο εγένετο βουλήματι η αντικατάσταση των παλαιολόγων από τους Οθωμανούς. Και όχι με δύναμη ανθρώπων. Και να πιστοποιήσει πάντα στους πιστούς ότι με αυτόν τον τρόπο ευδοκίμησε να οικονομήσει μέγα μυστήριον την σωτηρία δηλαδή εις τους εκλεκτούς του λαούς». Είναι ξεκάθαρο. Ήρθαν οι Οθωμανοί, σώθηκε η Ορθοδοξία και σωθήκαμε από τους παλαιολόγους. Θέλω να σας πω κάτι σε αυτό το σημείο. Πριν από καμιά τριανταριά χρόνια, με πήρε τηλέφωνο ένας εκδότης, γιατί επρόκειτο να βγει ένα βιβλίο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και μου είπε, κυρία Ευθυμία, θα γράψουν άλλοι 20 από ένα άρθρο, εσείς θα θέλαμε να γράψετε για αυτό το θέμα. Μπορείτε? Δεν μπορώ. Ωραία. Έστειλα το άρθρο μου, δεν ήξερα τι έχουν γράψει οι άλλοι, και βγήκε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και ωραίο βιβλίο, από τις εκδόσεις Ακρίτας. Yeah. Πράσινο, είναι ένα ωραίος εκδοτικός οίκος, yeah. Η εκδόση Ακρίτας. Και ονομάζεται «Η άλωση της
πόλης ή άλωση της Κωνσταντινούπολης. Όχι, όχι, η άλωση της πόλης. Δεν έχει σημασία. Όταν ήρθε το βιβλίο στα χέρια μου, κάθισα και το διάβασα βέβαια, γιατί δεν ήξερα οι άλλοι τι έχουν γράψει. Και ανάμεσα σε αυτούς που έγραψαν, μάλιστα το τελευταίο άρθρο, είναι του πατρός Μεταλλινού. Σοβαρός άνθρωπος, λόγιος, καθηγητής της θεολογίας και κατ' εμέ από τους ιερωμένους που λένε καθαρά πράγματα και όχι έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα. Τι είναι αυτό το άρθρο του πατρός Μεταλλινού, μπορείτε να το διαβάσετε. Επιχειρηματολογεί. Εάν προφανώς του το ζήτησαν οι εκδότες, στο θέμα των ενωτικών και εμφανωτικών. Και λέει, πολύ σωστά κάμανε οι εμφανωτικοί και προτιμούσαν τους Οθωμανούς από τους Δυτικούς. Διότι εάν είχαν επικρατήσει οι Δυτικοί, δεν θα υπήρχε τώρα η Ορθοδοξία και θα είχαμε γίνει Καθολικοί. Πολύ σωστά, σας το συμπυκνώνω, τον αδικό τον άνθρωπο, αλλά αυτό είναι το κύριο πράγμα που λέει. Πολύ σωστά έκανε, γιατί υπάρχει και εωρείται αν ο Γεώργιος Γενάδιος έπρεπε να δεθεί, να γίνει, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι που λένε, τι, σαχλαμάς, δηλαδή τι, να μην έχει το Πατριαρχείο κεφαλή, τι λες τώρα, η δικιά μου απάντηση, είναι δυνατόν, δηλαδή, τι θα κέρδιζε η Ορθοδοξία να μην έχει Πατριάρχη, παρακολουθώς. Λοιπόν, και απαντάει ο πατέρας Μεταλλινός, που δεν είναι απλούς κάποιος και είναι σοβαρός άνθρωπος, πραγματικά δηλαδή. Και λέει, πολύ σωστά έκανε ο Γενάδιος και πήρε τη θέση του Πατριάρχη, διότι έπρεπε να καλυφθεί το Πατριαρχείο και να σωθεί η Ορθοδοξία. Και το άρθρο του καταλήγει λέγοντας ότι τώρα είχαμε μόλις μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήγει ότι τώρα οι ενωτικοί θα κερδίσουν, διότι, καταλάβετε, δηλαδή, θα αφομοιώσουν τους χριστιανούς ορθοδόξους μέσα στη μεγάλη προτεσταντική και καθολική κοινότητα της Δύσης. Είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχουμε σταθεί σε κάτι με την Ελλήνα και είπα, άμα καθίσεις και το δεις, έχει λογική αυτό το πράγμα. Διότι οι Οθωμανοί πράγματι διατήρησαν το Πατριαρχείο, διατήρησαν τον Και η Ορθοδοξία χάθηκε. Μειώθηκε. Διότι χιλιάδες άνθρωποι πήγαν στην άλλη πλευρά. Δεν ξέρουμε πώς πήγαν, είπαμε. Προσέξτε να δείτε τώρα, αυτό δηλαδή το κλίμα υπέρ των Οθωμανών. Οι Οθωμανοί στα μοναστήρια, τα περιποιήσεις, έξω. Είχαν να χάσουν τίποτα. Τι είχαν να χάσουν από αυτή την πολιτική, μόνο κερδίζαν. Και κατά τα άλλα, τα σκυλιά δεμένα. Προσέξτε να δείτε. Ποιος άλλος λόγος έπαιξε πιο άλλο θέμα, έπαιξε ευεργετικό για τους Οθωμανούς ρόλο στην αφομοίωση αλλοδόξων μέσα στην αυτοκρατορία τους. Θυμάστε που λέγαμε ότι στο 14ο αιώνα στο Βυζάντιο, στη Βουλγαρία, στη Σερβία υπάρχουν αυτοί οι βογόμιλοι, οι ζηλωτές, υπήρχε ένα αντιεξουσιαστικό ρεύμα. Δεν ήταν κυρίαρχο, η καθαρή είναι στην Γαλλία, δεν είναι εδώ, αλλά είναι βογόμιλοι στην ουσία. Το θυμάστε αυτό. Υπάρχει μια αμφισβήτηση της εξουσίας και της κεντρικής εξουσίας και η ανθενωτική στην πραγματικότητα. Διαγράφοντας τους παλαιολόγους, έτσι δεν είναι, διαγράφουν την εξουσία, είναι μέσα στο κλίμα το εναντίον της εξουσίας και αυτονόμη. Μάλιστα. Υπάρχει στη μουσουλμανική πλευρά τέτοια διάσταση. Πολύ μεγάλη. Λέγονται Σούφοι. Και είναι το 1/5 των Οθωμανών Σούφοι. Δηλαδή διάφορες ομάδες μπεκτασίδων, δερβίσιδων, μεβλεπή δερβίσιδων, που οι Σούφοι, είχαμε πει όταν κάναμε το μάθημα της παγκόσμιας ιστορίας, θεωρούνται από τους άλλους μουσουλμάνους, ελληνοί και άθλοι, δεν είναι ότι είναι όργανο, αλλά είναι παρείστικες ομάδες, χορεύουν, τραγουδούν, αγαπούν την ποιήση, πίνουν καζάκι.
καπνίζουν και κανένα χασίσι και είναι όλοι μαζί στους τεκέδες, τεκές λέγεται ο χώρος τους και είναι ανοιχτή σε όλους. Οι Σούφοι λένε, κατά κανόνα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, ένας είναι ο Θεός και το μόνο που θέλει είναι αγάπη και φιλανθρωπία. Αν είσαι χριστιανός και είσαι καλός, αγαπάει. Αν είσαι μουσουλμάνος και είσαι κακός, δεν σε αγαπάει. Καταλάβω, φυσικά η σωστή πίστη είναι το Ισλάμ. Μουσουλμάνοι είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά λένε όποιος θέλει να έρθει μαζί μας να ψέλνουμε τον Θεό, να έρθει ανοιχτά, χωρίς να αλλάξει πίστη. Στους τεκέδες των Δερβίσιδων, χιλιάδες άνθρωποι πήγαιναν χωρίς να είναι μουσουλμάνοι. Γιατί ήταν ένας ευχάριστος χώρος, τραγουδούσες, έψελνες, ήταν και γυναίκες μέσα. Στους τεκέδες των Δερβίσιδων είναι άντρες και γυναίκες, που στο Ισλάμ δεν υπάρχει. Να το κρασάκι, να το το και ταυτοχρόνως κάνεις και έργα φιλανθρωπίας όλοι μαζί. Είναι ένα κλίμα που ήλκει πολλούς ανθρώπους. Χωρίς να είναι μουσουλμάνοι, γιατί δεν σου ζητούσε ο Σούφι να αλλάξεις πίστη. Έχετε την εντύπωση ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει. Εσείς βάλτε τον εαυτό σας, δηλαδή στην ιστορία για να την καταλάβουμε. Πρέπει να μετακινηθούμε στη θέση των ανθρώπων, αλλιώς δεν την καταλάβουμε. Έχετε καταληφθεί από ένα κράτος που είναι μουσουλμανικό. Η μουσουλμανική πίστη είναι θεριό, είναι η δύναμη, ας πούμε. Εκπροσωπεί την ανώτατη, το ανώτατο στρώμα. Εσείς αυτό είσαστε κατώτεροι, έτσι. Είστε κατά κάποιο τρόπο ιτηθέντες και ταπεινωμένοι. Μπαίνετε όμως μαζί με τους νικητές σε ένα χώρο που είναι επίσης δεύτερος σε σχέση με τους άλλους. Επειδή δεν είναι το επίσημο Ισλάμ. Καταλάβατε. Και είναι νόστιμος. Είναι χαρούμενος και είναι ανάλαφρος. Δεν θα μετακινηθείτε προς στην άλλη θρησκεία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν αριθμό ανθρώπων να γίνουν να πειραστούν και να πάνε να γίνουν Σούφοι. Χιλιάδες έγιναν. Χιλιάδες έγιναν. Γιατί τέριαζε. Τέριαζε στο ανάλαφρο και τέριαζε και στο αντιεξουσιαστικό. Διότι οι Σούφοι έχουν ομερτά με κάθε εξουσία. Δεν έχουν ιερωμένους, ουλεμά, κανέναν. Είναι παρελίστικο πράγμα. Μεταξύ τους ψέρνουν και τραγουδάνε. Τζαμιά δεν έχουνε. Αρνούνται τα τζαμιά. Θυμηθείτε ότι οι Βογόμιλοι αρνούνται τις εκκλησίες. Αρνούνται τις υποχρεώσεις του πιστού να πηγαίνει μια φορά στη ζωή του στη Μέκα, λες αχλαμάρι. Αυτό είναι το θέμα μας, να πηγαίνει μια φορά στη Μέκα. Το θέμα είναι να κάνεις έργα φιλανθρωπία. Μα, σου ταιριάζει αυτό. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Μπείτε τόσο να δείτε. Να τηρείς το Ραμαζάν. Σιγά μην κάνω Ραμαζάν. Οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή, λένε μόνο το σύμβολο της πίστης από το Ισλάμ και τηρούν την κατά κανόνα, τώρα μην τρελαθούμε, αλλά αυτή είναι η τάση τους, ας πούμε, τα έργα φιλανθρωπίας. Δεν θα σας ήλκει αν μπείτε στην κατάσταση. Γιατί μοιάζει ένας ουδέτερος χώρος, ενδιάμεσος, γλυκός, τρυφερός. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Οι μελετητές του φαινομένου του εξιλαμισμών θεωρούν ότι ήταν κυριότατος λόγος αλλαγής θρησκεύματος. Η αλλαγή της θρησκεύματος στη Θράκη γίνεται όταν μπεκτασίδες δερβίσιδες γεμίζουν τον τόπο με τεκέδες. Άλλαξαν θρησκεύμα. Μέσα στους μπεκτασίδες είναι και οι πιο κεφάτοι κιόλας. Μπεκτασίδες. Δεν είναι αυτοί που στροβιλίζονται. Αυτή είναι η Μευλεβή. Γέμισε τεκέδες η Αλβανία και έγινε μουσουλμανική. Οι Αλβανοί στο 18ο αιώνα που άλλαξαν θρήσκευμα δεν έγιναν κανονικοί μουσουλμάνοι, έγιναν Σούφοι, μπεκτασίδες. Γι' αυτό και τώρα προσπαθούν να τους φέρουν στο σωστή γραμμή, γιατί δεν είναι σωστοί μουσουλμάνοι. Ο Αλή Πασάς που ήταν Αλβανός έτσι από το Τεπελέμι ήταν μπεκτασίς. Και θα σας πω κάτι. Ο πνευματικός του Αλή Πασά ήταν ο Κοσμάς ο Ετωλός. Ο Αλή Πασάς λάτρευε τον Κοσμά τον Ετωλό. Και όταν εκτελέστηκε, ο Αλή Πασάς έπεσε σε κατάθλιψη. Γιατί δεν το πρόλαβε,
και έκτισε προς τιμήν του κοσμάτου ετολού ένα μεγάλο μοναστήρι που υπάρχει τώρα στην Νότια Αλβανία. Ο υπέροχος Αναστάσιος, όταν έγινε, πήρε το αξίωμά του στην Αλβανία, που είναι επικεφαλής των Ορθοδόξων της Αλβανίας, από τα πρώτα πράγματα που έκανε είναι να αναπαλαιώσει, να επισκευάσει το μοναστήρι του Αλίπασα για τον Κοσμάτων Ετωλό. Τρελούμεσαι. Λες, αυτός ήταν μουσουλμάνος, ρε παιδί μου, τι δουλειά έχει με τον Κοσμάτων Ετωλό. Μα δεν ήταν μουσουλμάνος. Μουσουλμάνος ήταν, αλλά ήταν Σούφι. Είναι κάτι άλλο αυτό. Σας λέω το εξής. Ο Σπύρος Βριώνης που σας είπα χτες, και με αυτό τελειώνω, ξέρω ότι μπορώ να σας ξημερώσω. Ο Σπύρος Βριώνης που σας είπα χτες, το βιβλίο του που μπορείτε να διαβάσετε για τον εξισλαμισμό της Μικράς Ασίας, που σας έλεγα χτες, το έχει βγει στα ελληνικά σε μετάφραση από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος. Ένα μυστικό. Φεβρουάριο ψωνίζουμε από εκεί. Έχουνε τα βιβλία στο 1 τρίτο και 1 τέταρτο της τιμής. Στη φτώ του βιβλίου έχει το Μορφωτικό Ίδρυμα ένα σημείο και έχει πάρα πολύ εκδόσεις. Ένα από τα βιβλία του είναι αυτό του Σπύρου Βριώνη, Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος. Ο τίτλος είναι «Ο εξισλαμισμός της Μικράς Ασίας, 10ου-15ου αιώνα», κάπως έτσι. Δεν θα το μπερδευτείτε, έτσι είναι ο τίτλος. Ο Σπύρος Βριώνης μελέτησε συστηματικότατα το φαινόμενο της αλλαγής πίστεως και κατέληξε ότι τρεις είναι οι λόγοι αλλαγής πίστεως, με τη σειρά της σημασίας τους. Τώρα πάντα, τα παιδιά μου, τα έχω στα αγγλικά και μονίμως τα έχω στα αγγλικά. The very social or material advantages which would ensure upon religious conversion. Οι τελείως οι κοινωνικές και οικονομικές, τα προνόμια, τα κοινωνικά και οικονομικά προνόμια, τα οποία προέκυπταν από την αλλαγή του σχέματος. Είναι η πρώτη αιτία αλλαγής του σχέματος. Δεύτερον, the successful appeal of religious preaching and social administration of Muslim dervishes, medresses and imamates. Η επίδραση που είχαν στους μουσουλμάνους, στους Ορθοδόξους, η δράση των μουσουλμάνων δερβισιδών, δηλαδή οι Σούφοι, το λέει πρώτο-πρώτο, και η ύπαρξη των ιερών κτισμάτων, τα ημαρέτια, που ήταν πτωχοκομεία κτλ. Και τρίτο, the fear, ο φόβος. Δηλαδή στη σειρά είναι αυτό. Για να δούμε ο φόβος. Τρίτο, το βάζει τρίτο, ο φόβος. Επίσης, ένα κλίμα, ρε παιδιά μου. Για οτιδήποτε. Λογικό. Απλώς θέλω να σας πω και με αυτό κλείνουμε, επειδή είπαμε για τα έργα και τα κτίσματα που έκαναν δωρητές, αυτά δημιούργησαν τρομερή εντύπωση στους χριστιανούς. Και οι Οθωμανοί τους πρώτους αιώνες δημιουργούσαν, επώνυμοι ρε παιδί μου, δημιουργούσαν συνεχώς τέτοια κτίρια. Είναι τμήμα του τζιχάντ, ξέρετε. Το τζιχάντ, ο ιερός πόλεμος στο Κοράνι, λέει, έχει τρία σκέλη. Το σημαντικότερο στο Κοράνι, αναφέρει ο ιερός πόλεμος. Το πιο σημαντικό πράγμα του ιερού πολέμου, του τζιχάντ, είναι ο πόλεμος που κάνεις με τον εαυτό σου. Γιατί το ελεηνότερο πλάσμα είσαι εσύ. Όλες οι θρησκείες τα έχουν με τον εαυτό του καθενός, γιατί είναι το εμπόδιο που είναι στην ένωση με τον Θεό. Δεύτερο τζιχάντ είναι να κάνεις έργα φιλανθρωπίας. Διότι με τα έργα αυτά δείχνεις το μεγαλείο του Ισλάμ. Και τρίτο, να μάθεις για την πίστη σου. Αυτό. Αυτή η φράση τη λέει κάθε θρησκεία. Να μάθεις για την πίστη σου. Τώρα πώς την μεταφράζει ο τύπος του Ίσης που πιάνει το και σφάζει στο γόνατο, το δεν καταλαβαίνει κάποια θρησκεία. Γιατί σας τα λέω αυτά. Ακούστε τι έκτισε ο Μωάμεθ ο Προφητής μόνο στην Κωνσταντινούπολη.
Μόνο στην Κωνσταντινούπολη. 8 μέτρες έδρας. Σχολείο. Βιβλιοθήκη. Νοσοκομείο. 2 χάνια. 13 χαμάμ. 44 μήλους. Και τη μεγάλη αγορά της Κωνσταντινούπολης που πάνε όλοι να τη δούνε. Η μεγάλη αγορά της Κωνσταντινούπολης που είναι καλυμμένη αποτελείται από 67 δρόμους, 4.000 μαγαζιά, 5 τζαμιά, 7 βρύσες και 18 πύλες. Και αυτά είναι προσωπική δωρεά του Μωάμεθ. Αν βλέπετε εσείς στην πόλη σας 5-10 τελεόλοι, 5-10 επώνυμοι άνθρωποι να κάνουν η μαρέφια, να κάνουν... Δεν θα κάνουν. Μπορεί να πήγαινε ο νους. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Έχει τη σημασία αυτά τα πράγματα. Το Ισλάμ έμοιαζε καλό, γενναίο, μεγαλόδωρο, σου είχε πει στον Πατριάρχη. Εντάξει, σου κλείσε 5-6 εκκλησίες του. Για τα έκανε τζαμιά, αλλά δεν σ' άφηνε να χτυπάει την καμπάνα, αλλά είχε την πίστη σου. Οπότε μπορεί κάποιος να έλεγε να κάνει το βήμα, καταλάβετε. Εκατομμύρια δεν κάνανε το βήμα. Μην τρελαθούμε, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες το κάνουν. Και οι Τούρκοι σήμερα έχουν αλλάξει τελείως. Είναι επειδή στη μορφή έχουν αναμειχθεί. Το λέω γιατί στο διάλειμμα, αμέσως, το λέω γιατί στο διάλειμμα ήρθαν κάποιοι φίλοι και είπανε άρα οι Τούρκοι είναι ανάμεικτοι, φυσικά και είναι ανάμεικτοι, δεν το συζητούμε. Πρέπει να σας πω κάτι, οι περισσότεροι λαοί έχουν αναμειχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χίλια χρόνια. Οι Τούρκοι ίσως και περισσότερο, αλλά θέλω να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Τουρκία, ο Τούρκος λατρεύει τη χώρα του. Είναι κάτι το αλόγο. Η τουρκική σημαία είναι παντού. Να σας πω κάτι. Πριν από 20 χρόνια η Τουρκία άρχισε να γίνεται τουριστική χώρα, σήμερα έχει πάει στα κοντέ. Και αν είχατε πάει τότε στην Τουρκία, ήταν μια χώρα βρώμικη, φτωχή. Πήγαινε σε ένα εστιατόριο να φας και πήγαινε στην τουαλέτα και έλεγες θέ μου. Βγήκε η κυβέρνηση και είπε αυτό το πράγμα να έρχονται ξένοι και να βλέπουν σκουπίδια και βρωμιά και να πηγαίνουν στις τουαλέτες τις βρώμικες δυσφημίζει όλη την Τουρκία. Έγινε η μάχη της τουαλέτας, λεγόταν αυτή. Μέσα σε λίγα χρόνια αστράφηκε όλη αυτή η χώρα. Γιατί θέλουν την πατρίδα τους να μην δυσφημείται. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν πονάς την κοινωνία σου, δεν λέω την πατρίδα σου, την κοινωνία σου, τότε τη σέβεσαι. Δεν την καίς, δεν σπάς τα μάρμαρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, με βαρδιοπούλες, δεν σπάς το Σύνταγμα. Όλα το Σύνταγμα ήταν σπασμένο, όλα τα μάρμαρα, με βαρδιοπούλες. Επιτό. Τι λέγατε. Ήταν αντίστοιχη, δηλαδή οι Έλληνες της Νότιας Ιταλίας στην ουσία μπήκαν στην Ουνία. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτό που λέγεται Ουνία. Δηλαδή, μετά την Ένωση των Εκκλησιών, Φεράρας Φλωριδίας, η Καθολική Εκκλησία δημιούργησε την Ουνία, διότι θεώρησε ότι έγινε η Ένωση των Εκκλησιών. Και αυτή η Ουνία τι είναι, στην ουσία είναι το τυπικό το Ορθόδοξο, η αισθητική Ορθόδοξη, η λειτουργία με το κλίμα το Ορθόδοξο, αλλά είναι ο Πάπας, ο πνευματικός ηγέτης, το προδίο του Πάπα κτλ. Και χάρη στην Ουνία η Καθολική Εκκλησία έχει κερδίσει με το μέρος της αρκετά εκατομμύρια ανθρώπων, κυρίως στις χώρες της Βαλτικής, στον Ία, Λετωνία, Λιθουανία, εκεί πέρα, Ουκρανία, υπάρχουν Ουνίτες, υπάρχουν Ουνίτες στην Ελλάδα. Στην Νότια Ιταλία οι περισσότεροι Ορθόδοξοι κύλησαν στην Ουνία σταδιακά. Εάν είχαν κερδίσει οι παλαιολόγοι, υπήρχε περίπτωση να μην είχε πέσει η πόλη.
Κοιτάξτε να δείτε, αν ο γέρος γινόταν κάποια ένωση όλων των δυτικών. Ναι. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Οπότε με το αν δεν σχοζόμαστε. Σας χαιρετώ, καλό σας βράδυ.